Ο έλεγχος της διοίκησης ήταν διαφορετικό ζήτημα από το στήσιμο ενός κυβερνώντος κόμματος, διότι απαιτούσε έναν πυθύνιο κρατικό μηχανισμό. Στη Δυτική Ευρώπη, η κατοχή χάρισε στους Βρετανούς και στους Αμερικανούς διαμορφωτές πολιτικής τεράστια επιρροή στις εσωτερικές υποθέσεις τόσο των πρώην εχθρών, όπως η Ιταλία και η Γερμανία, όσο και των πρώην συμμάχων, όπως το Βέλγιο και η Ελλάδα. Εξίσου, αν όχι περισσότερο, παρενέβαιναν οι Σοβιετικοί σύμβουλοι και έπαιρναν μέτρα για να παγιώσουν την επιρροή τους στον γραφειοκρατικό μηχανισμό των διαφόρων ανατολικοευρωπαϊκών κρατών. Είτε δυτική είτε ανατολική, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν κάποιο παρελθόν στα χρόνια του πολέμου που ήθελαν να ξεχαστεί και γι' αυτό με τα χαράς συμμορφώνονταν στις υποδείξεις των νέων τους κυρίων. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης, ο πολιτικός έλεγχος των δημοσίων υπαλλήλων δεν ήταν κάτι καινούριο. Οι δε κομμουνιστές απλώς κληρονομούσαν εργαλεία κυριαρχίας της πολεμικής και της προπολεμικής περίοδου.